Στο πλαίσιο των επισκέψεων που πραγματοποιεί η Νέα Δημοκρατία σε νομούς όλης της χώρας, στην Άρτα επισκέφθηκαν το πρωί της Τρίτης ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, Παύλος Μαρινάκης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής του Νομού Γιώργος Τήλιος, καθώς και ο Γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των στελεχών του κόμματος και της κατατόπου συναντήσεις με θεσμικούς φορείς, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία, καθώς και ο σχεδιασμός για ανάπτυξη μέσα και από τη συνεργασία κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Παύλος Μαρινάκης ανέφερε κατά τη διάρκεια της συζήτησης: «Είμαστε κάθε εβδομάδα σε διαφορετική γειτονιά της Ελλάδας, σε διαφορετικό δήμο, ακούμε τους πολίτες, ακούμε τους δημάρχους, ακούμε τα επιμελητήρια, καταγράφουμε τα ζητήματα και τα πηγαίνουμε απευθείας στον Πρωθυπουργό, στον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Γιάννη Μπρατάκο, σε όλους τους υπουργούς. Εμείς θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι για όλους τους πολίτες και αυτός είναι και ο ρόλος μας. Θέλουμε να λύνουμε τα μικρά προβλήματα αλλά και τα μεγάλα. Θέλουμε να βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη στην καθημερινότητά τους, όχι μόνο προεκλογικά, για τα εύκολα και για τα δύσκολα». Βρισκόμαστε σήμερα από το πρωί στο νομό Άρτας σε μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη, άλλη μια επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με τον Στέλιο Κονταδάκη, τον Γραμματέα Οργανωτικού και Διευθυντή του Προέδρου στο κόμμα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Βουλευτή του Νομού και Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Στήλιο, που μας συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, τον Πρόεδρο της ΔΕΠ, τους Δημάρχους, τον Δήμαρχο Αρταίων, αλλά και όλους τους υπόλοιπους αυτοδιοικητικούς, τους συνεργάτες εδώ στο Δήμο, τα στελέχη της Περιφέρειας, τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Καχρημάνη, τους Αντιπεριφερειάρχες που μας υποδέχθηκαν. Αλλά πριν και πάνω απ' όλα τους πολίτες, τα μέλη μας αλλά και όλους τους πολίτες που μας υποδέχθηκαν και μας μίλησαν για τους προβληματισμούς τους, για τα προβλήματα της περιοχής, αλλά και για το πολύ σημαντικό έργο που συντελείται μετά από πάρα πολλά χρόνια σε ένα νομό που ειδικά η προηγούμενη κυβέρνηση, αν και περίμενε κανείς το αντίθετο λόγω εντοπιότητας, είχε γυρίσει την πλάτη, είχε γυρίσει προκλητικά θα έλεγα την πλάτη. Και δεν θέλω να μιλάω αόριστα. Θέλω να ζητήσω από τους πολίτες με ψυχραιμία και νυφαλιότητα να βάλουν δίπλα και να συγκρίνουν τα χρήματα τα οποία εγκεκριμένα πλέον έχουν προχωρήσει, τα έργα που έχουν προχωρήσει από το Τρίτσις, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από το Φιλόδημος, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μόνο, όπως συνομιλήσαμε πριν με τον Δήμαρχο, στο Δήμο Αρταίων μιλάμε για έργα πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είτε έχουν ξεκινήσει, είτε έχουν δημοπρατηθεί, είτε είναι έτοιμα να παραδοθούν, είτε έχουν ολοκληρωθεί. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία 3 χρόνια που στο τιμόνι της χώρας βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουν βρει και στο δικό μας τον τόπο, έχουν έρθει περισσότερες και μεγαλύτερες ταυτόχρονες κρίσεις. Από την πανδημία μέχρι τον πόλεμο, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την μεταναστευτική κρίση, αλλά και όλα τα πολύ σοβαρά διεθνή ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα είναι ακόμα πιο δυνατή κάθε μέρα, λόγω της αποτελεσματικότητας του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, αλλά και της πάρα πολύ μεγάλης προσπάθειας που κάνουν οι Έλληνες πολίτες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο, που είναι η ακρίβεια, η πληθωριστική κρίση, η ελληνική κυβέρνηση το αντιμετωπίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχει στηρίξει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης τα νοικοκυριά για τις επιχειρήσεις. Το κυριότερο όμως είναι ότι προχωρά το μεταρρυθμιστικό της έργο. Το μόνο που ξέρει να κάνει αντιπολίτευση απέναντι σε αυτήν την προσπάθεια, η οποία είναι εθνική και όχι κομματική προσπάθεια, είναι να πετάει λάσπη τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Η καλύτερη απάντηση όμως θα δοθεί από τους πολίτες. Εμείς στη λάσπη απαντάμε με αλήθεια, στις κατηγορίες χωρίς στοιχεία απαντάμε με έργο. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Και να ξέρουν όλοι στην αντιπολίτευση ότι ο μόνος μας κριτής είναι ο ελληνικός λαός, είναι οι Έλληνες πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Με διπλή ιδιότητα, με την ιδιότητα του Βουλευτή Άρτα και εκπροσώπου των Αρτινών πολιτών και του Υφυπουργού, συμμετέχω στο κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας με τον γραμματέα μας, τον Παύλο Μαρινάκη και τον Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού, τον Στέλιο του Κονταδάκη, σε ένα κλιμάκιο όπου έχουμε έναν ανοιχτό διάλογο. Ακούμε, καταγράφουμε, βλέπουμε τα προβλήματα και τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή από τους θεσμικούς εκπροσώπους,
όπως εδώ πέρα στο Δήμο Αρταίων, πιο πριν το πρωί στο Δήμο Νικολάου Σκουφά, έτερος Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης Κλιμάκιο είναι στους Δήμους Γεωργίου Καρασκάκη και Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Βλέπουμε τα προβλήματα, προβάλλουμε, ενημερώνουμε, αναφέρουμε, λέμε το κυβερνητικό έργο που έχει γίνει στην περιοχή. Ένα κυβερνητικό έργο που είναι σημαντικό, διότι έχουν προχωρήσει βασικές υποδομές της περιοχής μας, έχουν γίνει παρεμβάσεις στην παιδεία. Θυμίζω την ίδρυση του ΕΝΕΓΙΛ, ενός ειδικού σχολείου μοναδικού στην Άρτα και στην Πρέβεζα και στην ευρύτερη περιοχή πέρα από τους δύο νομούς, αλλά και τους 88 μόνιμους διορισμούς που έχουν γίνει στην παιδεία για να στηρίξουμε την εκπαίδευση που τόσο πολύ την έχουμε ανάγκη, διότι μέσα από την παιδεία διαμορφώνουμε το μέλλον και τις επόμενες γενιές του τόπου μας. Θυμίζω και το πρόγραμμα νέων γεωργών, όπου 200 νέοι της περιοχής μας εντάχθηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και με αυτούς πάμε να αναζωογονήσουμε τον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής, να δώσουμε μία όθηση ούτως ώστε να φτιάξουμε τους αυριανούς επιχειρηματίες της περιοχής, τους επαγγελματίες της υπαίθρου και του αγροτικού τομέα. Γνωρίζουμε ότι η χώρα βρίσκεται μέσα σε πολλαπλές κρίσεις, κρίση στην πανδημία, κρίση στην ενέργεια, ο πόλεμος. Όμως ο κόσμος γνωρίζει ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει διαχειριστεί αυτές τις κρίσεις με επιτυχία και αυτό το αντιλαμβανόμαστε, μας το μεταφέρουν οι πολίτες και μας δίνει σε εμάς μια δύναμη να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, αλλά και με μια μεγάλη ευθύνη να καταφέρει η χώρα μας να σταθεί όρθια και δυνατή. Κάτι που πιστεύουμε ότι θα το πετύχουμε και γι' αυτό θα έχουμε και την υποστήριξη του ελληνικού λαού στο μέλλον. Ναι, ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη σήμερα του Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής του Παύλου Μαρινάκη και του Γραμματέα Οργανωτικού του κ. Κοντοδάκη. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα δύο αυτά στελέχη, με κορυφαία στελέχη, έχουν γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχουν γυρίσει όλους τους νομούς, δήμο σε δήμο, πόλη σε πόλη και έτσι σήμερα επισκέφτονται και το νομό της Άρτας. Έχουμε επισκεφτεί θεσμικούς φορείς, επισκεφτήκαμε δημάρχους, τον αντιπεριφερειάρχη, θα συνεχίσουμε με επιχειρήσεις που εδρεύουν εδώ στην περιοχή μας και το σημαντικό απ' όλα είναι ότι το συγκεκριμένο κλιμάκιο έρχεται για να δει την τοπική κοινωνία, να φουγκραστεί τα προβλήματα και έτσι να μπορέσουμε να τα επιλύσουμε και να έχουμε γρηγορότερο χρόνο επιλογής των προβλημάτων τα οποία είναι σε μια προτεραιότητα. Θα ήθελα να τονίσω και να πω ότι όντως με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τρία τελευταία χρόνια, παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις, βλέπουμε ότι έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο έργο σε όλη την επικράτεια. Αυτό το έργο θα πρέπει να το επικοινωνήσουμε, να δουν ο κόσμος από τα αποτελέσματα και βεβαίως όταν γίνουν με το καλό του χρόνου εθνικές εκλογές που θα προκηρύξει ο Πρωθυπουργός που είναι αρμόδιος, να κρίνουν και να συγκρίνουν οι Έλληνες πολίτες. Ναι, σήμερα επισκέφθηκε το Δημαρχείο το κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλή τον Παύλο Μαρινάκη, τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής και τον Στέλιο Κοντοδάκη, τον Γραμματέα του Οργανωτικού, παρουσία και του Υπουργού του Βουλευτή Άρτος Γιώργου του Στήλιου και άλλων στελεχών του κόμματος. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια επικοινωνία και να μπορέσουμε να προβλήματα που είναι τοπικά να τα αναδεικνύουμε και να τα διεκδικούμε. Μέχρι στιγμής εγώ έχω να πω καλά λόγια όσον αφορά τη συνεργασία μου με τα αντίστοιχα Υπουργεία και έχουμε εξαιρετική συνεργασία με το Υπουργείο Ιστορικών, όπου εκεί καταφέρνουμε να αντλούμε χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα Τρίτσης αλλά και από άλλα προγράμματα και με το Υπουργείο Υποδομών, που εκεί έχουμε και τα μεγάλα έργα, τα αντιπλημμυρικά, τα εγκυβολητητικά, αλλά και μικρότερα έργα όσον αφορά θεομηνίες που πρόσφατα είδαμε και την αποκατάσταση του κεντρικού δρόμου Συνανέζα που ήταν από αυτό το κονδύλιο. Είναι αυτή τη στιγμή στον αέρα η αγροτική οδοποιία από το Τρίτζες, είναι το καταφύγιο αδέσποτων ζώων. Πραγματικά εμείς διεκδικούμε και πρέπει να είμαστε όριμοι στο σωστό χρόνο να μην χάσουμε καμία πρόσκληση. Αναμένουμε το επόμενο διάστημα και τα αποτελέσματα για την πρόσκληση του Ταμείου Ανάπτυξης από την Οδική Ασφάλεια. Είναι ενταγμένο το έργο τοξινία με 12 εκατομμύρια που αναμένουμε τη δημοπράτηση του το επόμενο διάστημα και πολλά άλλα. Πραγματικά αυτό που ζητήσαμε από το κλιμάκιο είναι για κάποια μεγάλα και σημαντικά έργα να υπάρχει η ανάλογη έτσι
κυβερνητική βούληση και το σπρώξιμο, να λέμε, σε αντίστοιχα υπουργεία για να μπορέσουν να ενταχθούν και να ολοκληρωθούν. Γιατί εδώ μπαίνει ένα ζήτημα το εξής, ότι οι πολίτες μας κρίνουν και σωστά μας κρίνουν αυστηρά, με την έννοια ότι ένα έργο το βλέπουμε με τα μάτια τους. Εμείς όμως για να φτάσουμε ένα έργο να το δουν οι πολίτες, είναι πάρα πολύ μεγάλη γραφειοκρατία, χρειάζονται μελέτες, χρειάζονται χρηματοδοτήσεις, χρειάζονται δημοπρατήσεις για να δείξουμε ένα έργο. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι και αυτά που δώσαμε σήμερα ως υπόμνημα που θα διαβεβαιωθούν και στα αντίστοιχα Υπουργεία και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, στο επόμενο διάστημα θα προχωρήσουν. Και το λέω αυτό γιατί με το Στέλιο τον Κονταδάκη, που είχε επισκεφτεί το Δημαρχείο πάλι πριν κάποιο διάστημα, είχαμε πει κάποια πράγματα εκεί, τα οποία αυτά έχουν προχωρήσει. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλουμε όλοι μαζί να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι στον τόπο μας.